Σύμφωνα με συγκλίνουσε πληροφορίε, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, κ. Νίκο Παναγιοτόπουλο, διευκρίνησε ότι θα αποκτηθούν τα συστήματα ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξη ESM για τι φρεγάτε μα που ετοιμάζονται στη Γαλλία, ενώ θα αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα συστήματα στι φρεγάτε κλάσης Ιδρα 4 και Έλλη 9. Με λίγα λόγια, θα προσαρμοστεί σύστημα παρεμβολών και αντιπαρεμβολών στις Μπελαρά, καθώς και στις 4 φρεγάτες κλάσης ΜΕΚΟ. Τα συστήματα παρεμβολών που είναι εγκατεστημένα κατέρωθεν του πλοίου στη βάση του ιστού χρησιμοποιούνται για την εξουδετερώση πυράβλων και αφορούν όλα τα είδη όπως πυράβλους από πλοία, αεροσκάφη και παράκτια συστήματα. Η ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης πως κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ο αρχηγός γεθά στρατηγό κ. Κωνσταντίνος Φλόρο. Επισκέφθηκε την πλέον επίλεκτη μονάδα συλλογή πληροφοριών του Ισραήλ που διαθέτει και δύναμη κρούση για αυτήν ακριβώ την εφαρμογή. Είναι σαφέ πω η επίσκεψη αυτή κάθε άλλο παρά συγκυριακή ήταν, αλλά αντιθέτω στοχοποιημένη με σκοπό την αποτύπωση του τρόπου δράση των Ισραηλινών από Έλληνε κομμάτων στο Αιγαίο. Είχαμε τονίσει πω χωρί σύστημα ESM δεν θα είναι καθόλου εύκολο να αποκρύψουμε τι φρεγάτε μα σε μεγάλη απόσταση από τα τουρκικά ραντάρ του συστήματο Yuzun Yufuk, για παράδειγμα, όπω και από τα επίγεια συστήματα κόραλ σε αποστάσει κοντά στα μικρασιατικά παράλια, ενώ η Άγκυρα αναμένεται να μεταμορφώσει και τέσσερα αεροσκάφη Bombardier Global 6000. Τα αεροσκάφη αυτά θα εξοπλιστούν με συστήματα εντοπισμού ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ραντάρ και τηλεπικοινωνιών, καθώ και με συστήματα παρεμβολών προ εξουδετερώση των εχθρικών συστημάτων που πραγματοποιούν αυτέ τι εκπομπέ. Έτσι, πιθανότατα σύμφωνα με μία μερίδα ειδικών, οι φρεγάτε μα θεωρητικά θα είναι στόχοι εντοπίσιμοι σε μακρινέ ευνηδιαστικέ επιθέσει από του Τούρκου, κάτω όμω από ορισμένε συνθήκε και προποθέσει που θα αφορούν όμω ένα σενάριο ολική ελληνοτουρκική σύγκρουση. Χωρί το εν λόγω γαλλικό σύστημα παρεμβολών, οι μπελαρά θα εντοπίζονται πιθανότατα με πιο εφικτό τρόπο από τα τουρκικά συστήματα και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν επιθυμεί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό μα. Με τα νέα δεδομένα, κατά πώ φαίνεται, παίρνουμε μία βαθιά ανάσα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.